Η μεγάλη έξοδος πλησιάζει στην κορύφωση, με τους ταξιδιώτες να πλημμυρίζουν ήδη τα αεροδρόμια του νησιού. Μετά από 2 χρόνια περιορισμών, πολλοί είναι εκείνοι που φέτος επιλέγουν διακοπές στο εξωτερικό. Πρώτα στη λίστα τα ελληνικά νησιά, με τους Κύπριους να ψηφίζουν και φέτος προορισμούς στο Αιγαίο, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Τίνος και η Σκιάθος. Διαχρονική αξία, η Κρήτη. Έχει πιο ωραίο τόπο, τα νησιά. Τι είναι ωραία τα νησιά. Σε 3 χρόνια είναι, πιέγον και πάμε να πάμε τώρα. Έτσι, έτσι. Χρειάζεται. Οι περισσότεροι μάλιστα δεν πάνε σε ένα νησί, αφού επιλέγουν να συνδυάσουν κοντινούς προορισμούς. Πάμε Νάξο, Ναμουργό. Τίνο, Χίο και Ψαρά. Άλλοι προτιμούν την μαγεία των Επτανήσων, με τις καταπράσινες παραλίες και τα γαλάζια νερά. Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Κέρκυρα. Φέτος, πέραν των ελληνικών νησιών, που αποτελεί τον δημοφιλέστερο προορισμό, πολλοί επιλέγουν και προορισμούς στην νεοπυρωτική Ελλάδα, όπως η Πελοπόννησος. Οι περισσότεροι ταξιδεύουν αεροπορικό στην Αθήνα και συνεχίζουν οδικώς για κάποιον από αυτούς τους παραθαλάσσιους προορισμούς στην ηπειρωτική χώρα. Όσο για το κόστος, δεν τοούνται για τις τιμές, που όπως μας λένε φέτος είναι πολύ πιο πάνω σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Όχι, είναι πιο φθηνά. Για μια βάφτιση. Την υποχρέωση και λίγες ώρες χαλάρωσης και πίσω. Οικονομικά πακέτα τσίμπησαν πολλοί ταξιδιώτες που έκαναν έρευνα αγοράς και έκλεισαν τα εισιτήριά τους μήνες πριν από το ταξίδι. Για Κοπεχάγη. Θα μείνουμε πιο πολύ οικογενειακώς. Στη Σερβία. Ενθουσιασμένοι με τη χώρα μας δηλώνουν όσοι επέλεξαν την Κύπρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Wir waren in Aia Napa, in Limassol, in Poulis and in the Troodos Mountains. Like it? Yes, very nice. Thank But it was a little bit too hot. Δεν έχει πιο ωραία χώρα να έρθουμε για καλοκαιρία από Cyprus. Και ενώ Κύπροι αναχωρούν για την Ελλάδα, Έλληνες επιλέγουν Κύπρο, βρίσκοντας πολύ πιο οικονομικές τις διακοπές. Είχαμε μια ωραία διαμονή και σε μερικά σημεία πολύ καλύτερα από την Ελλάδα. Τάξη, καθαριότητα, όλοι, κανένας δεν κοιτάει να βγει μπροστά από τον άλλον. Είναι όλοι μαζί ένας άνθρωπος. Εμείς την ομπρέλα την πληρώνουμε στην Ελλάδα 50 ευρώ και εδώ την πληρώνουμε 2,5. Αιωνόπο, best party.